Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος με αυτό το κορίτσι που στο προηγούμενο επεισόδιο έκανε ένα mix and match, αλλά από ρούχα που είχαν οι υπόλοιπες κοπέλες, διότι κάτι είχε πάει λάθος με το δικό της το look. Και πραγματικά, πήγε εντελώς λάθος όλο μετά. Σήμερα θα έρθει η Μορτασία ή έτσι νομίζω, ε? I'm stylish, black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, bring that shit back, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Pilot of my own plane, $1 million talk every time the phone rang. Luda never put in work in the dope game, but I did the rap. Έχει λίγο καιρό, 5 εβδομάδες, που ερχόταν εδώ πέρα ένα κορίτσι μελαχρινό που ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Άλλο. Και τη λέγαμε Μορτασία, εσείς. Εγώ άλλη κοπέλα εσείς σήμερα. Εσείς άλλη κοπέλα σήμερα, αυτό ναι. Βλέπω κι εγώ. Τι γίνεται, Μορτασία? Καλά. Αυτό βλέπω. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ είμαι στο Λονδίνο και πάω να ψάξω υφάσματα για να κάνω τη νέα μου συλλογή. Και αποφάσισες, μια και θα είσαι στο Λονδίνο, να το δώσεις όλο. Ναι. Ωραία. Έχεις εμφανιστεί ποτέ εδώ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, τέλος πάντων, εκτός εξωτερικού, εσωτερικό? Ποτέ, πουθενά, ούτε στο σπίτι μου, με πιτζάμες. Άρα είναι η πρώτη φορά που έχεις κάνει τέτοιο mixed print στη ζωή σου? Ναι. Γιατί το λες έτσι? Άμα πάει καλά, θα ξανακάνω. Εντάξει, και θα ήθελα και να χαμογελάσω όταν πρέπει να απαντήσει μια τέτοια ερώτηση. Ναι. Χρειάζεται και μια κάποια αισιοδοξία σε αυτή τη ζωή, Μορτασία μου. Είμαι αισιόδοξη. Δεν φαίνεται. Πάμε να δούμε από την βαθμολογία τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινάει ωραία, τελειώνει ωραία και στη μέση συμβαίνει κάτι άλλο. Ναι. Όπως και να έχει, Γεωργία, γιατί έβαλες 2? Δεν μου αρέσει η τσάντα της. Είσαι πολύ όμορφη, σου πάει αυτά τα μαλλιά πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει η τσάντα, δεν μου αρέσει η ζώνη και το παπούτσι θεωρώ ότι χαλάει όλη την εικόνα σου. Για κάποιο λόγο, ενώ μου ταιριάζει σαν ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το παπούτσι. Τι σε ενοχλεί? Δεν μου αρέσει που είναι τόσο τσάνκι. Δεν μ' αρέσει όπως συνεχίζει με το παντελόνι, τέλος πάντων, επειδή κάνει πάρα πολύ σούρα σε εκείνο το σημείο. Ίσως θα μου άρεσε να βάλεις ένα άλλο ύφος και όχι αυτό το αθλητικό, εννοώ αθλητικό, αυτό το ύφος παπουτσιού. Τι ύφος, γιατί πάω για να ψάξω υφάσματα, οπότε πρέπει να είμαι χαλαρή, να περπατάω άνετα. Δεν μου αρέσει όπως τελειώνει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το παπούτσι ή όχι. Σίγουρα δεν μου αρέσει όπως τελειώνει με αυτό το παντελόνι που κάνει αυτή τη σούρα στο κάτω μέρος. Θεωρώ ότι με χαλάει πάρα πολύ. Η τσάντα? Η τσάντα μένα δεν μου αρέσει καθόλου. Συν ότι είναι και τελείως άδεια. Πάλι είναι σαν διακοσμητική παιδιά, πάνω αυτή σου. Η τσάντα δεν είναι για να τη γεμίζεις και να είναι φουσκωτή. Γιατί μου το είπε και άλλη πίσω. Εντάξει, εμένα δεν είναι να βάλεις κάτι, να μην είναι τελείως σαν φάκελος. Αυτή η τσάντα πατημένη. Είναι τύπου σαν φάκελος, δεν είναι για να είναι φουσκωτή έτσι. Σου πάνε πάρα πολύ αυτά τα χρώματα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου, απλά δεν μου αρέσει καθόλου η ζώνη. Επειδή για κάποιο λόγο μου το αγριεύει στη μέση, ήθελα και δεν υπάρχει λόγος. Μια πιο απλή ζώνη. Είχα βάλει, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, εγώ σου λέω για μένα, δεν μου αρέσει το παπούτσι σου και δεν μου αρέσει και η τσάντα σου. Γι' αυτό το λόγο σου βάζω 2. Παπούτσι, ζώνη, τσάντα. Μάλιστα. Okay. Σκληρή. 2 είναι ο μέσος όρος από τότε. Ευχαριστώ πολύ.